Εμείς στα ελληνοτουρκικά και σε όλο αυτό το σύνθετο puzzle που έχει δημιουργηθεί θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι. Συνδεόμαστε απευθείας λοιπόν με τον διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Θανάση Δρούγο, για να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Κύριε Δρούγο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Λοιπόν, καταρχάς νομίζω ότι είστε ένας από τους ανθρώπους που έχει την καλύτερη πληροφόρηση στη χώρα σε ό,τι αφορά στο ΝΑΤΟ και στη λειτουργία του. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, μπορούμε να προσάψουμε πολλά στον Νόρβηγο Στόλτεμπεργκ ή σε αποστάσεις, ακόμη και φιλοτουρκική στάση κλπ. Όμως, όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ λέει ότι έχει ξεκινήσει διάλογος και ότι έχω συνομιλήσει με τις ηγεσίες των δύο χωρών, είναι δυνατόν να έχει παρεξηγήσει απλώς ότι πρόκειται για ένα κείμενο σε τεχνικό επίπεδο? Κατά πρώτο να πούμε το εξής. Ο Στόλτεμπεργκ μπορεί να το επισυνάψει σωστά. Το είπε σε αρκετά αρνητικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι δεν έχει επικρίνει ποτέ την ανάπτυξη των S-400 ρωσικών πυράβλων στην Τουρκία για την Προμήθεια. Ένα. Δεύτερον, δεν έχει επικρίνει ποτέ την συμπεριφορά της Τουρκίας, ιδιαίτερα στο θέμα των F-35. Στο θέμα της Λιβύης με την Γαλλία πρόσφατα, με τον τρόπο του πήρε υπέρ της Τουρκίας θέση στο θέμα της φρεγάτας, ανοιχτά της Λιβύης και όχι υπέρ της Γαλλίας. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα, επειδή τα ξέρει τα θέματα, γιατί είναι ένας από τους γενικούς γραμματείς που έχουν εμπειρία σε πάρα πολλά θέματα και ως πρώην Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, δεν πιστεύω ότι έλεγε ψέματα. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι πλάκι στο ζήτημα αυτό το οποίο έχει η Γερμανία και που σ' άκουσα προηγουμένως σε εξέλιξη, δηλαδή τη διαμεσολάβηση για το τι μπορεί να συζητήσουν οι δύο αντιπροσωπείες. Ναι. Αυτός πήγε σε καθαρά τεχνικά θέματα. Δηλαδή τι έκανε. Έκανε αυτή τη στιγμή με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία έχω από κάποιες μελέτες του Αμερικανικού Ινστιτούτου Ναυτικών Υποθέσεων 1 και του Κέντρου Ναυτικών Αναλύσεων των Αμερικανών 2, κάποιες γνωστές ιδέες τις οποίες έχουν εκφραστεί στο παρελθόν, τις πήρε και τις μετουσίωσε ή τις πέρασε σε επίπεδο Ελλάδος-Τουρκίας και έκανε δύο σελίδες με μια σειρά, νομίζω 10 ή 11 σημεία, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ κάλεσε τον Γιάννη τον Παυλόπουλο, τον Ναύαρχο τον δικό μας, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδος στη Στρατιωτική Επιτροπή, και τον Ισμαήλ Ονέρ, τον Τούρκο Αντιπτέραρχο, και τους έδωσε αυτά τα στοιχεία. Αυτοί τα περάσαν από ό,τι ξέρω κατευθείαν στους πρέσβεις μας, και της Τουρκίας και της Ελλάδος, βέβαια εννοώ τους πρέσβεις, ναι. Δηλαδή πρώτον και στον κύριο Λαμπρίδη, τον Σπύρο, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδος, αλλά και στον Μπαστάρο Ζούρκ, τον πρέσβη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Άρα από εκεί και πέρα φύγανε για εδώ, για τις δύο πρωτεύουσες. Ο κύριος Δένδιας πάντως σήμερα από τη Νέα Υόρκη, από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου και ως εκ τούτου είπε δεν μπορεί να εκφράσει, σας λέω ακριβώς τη δήλωσή του, ούτε δυσαρέσκεια ούτε ευαρέσκεια. Αυτό που λες είναι σωστό, γιατί νομίζω ότι ήταν καθοδό, ήταν η πτήση για τα Ηνωμένα Έθνη, και φέτος λόγω coronavirus δεν γίνονται τόσο μαζικές συγκεντρώσεις. Ναι. Και προφανώς ίσως να μην είχε, ήταν πτήση, γιατί το είδα και εγώ αυτό για λίγο, αλλά νομίζω ότι επειδή είχε και συνάντηση με τον κύριο Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, και του έδωσε την επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη και ορισμένα άλλα θέματα για το Ελληνο-Αιγυπτιακό Σύμφωνο, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι ενημερωμένοι είναι. Από εκεί και πέρα. Κύριε Δρούγο, είναι δυνατόν να μπει και ο κύριος Δένδιας μέσα στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ χωρίς να έχει διαβάσει ένα mail, ήταν να ανοίξει ένα mail στο κινητό του, το έγγραφο, την πρόταση του Στόλτεμπεργκ προς την Ελλάδα και την Τουρκία, έστω για διάλογο σε τεχνικό επίπεδο? Δεν νομίζω, ότι προφανώς η εικόνα υπήρχε και εξ αρχής βγάλαμε και αρνητική απάντηση. Ναι. Και ένα από τα λάθη του Στόλτεμπεργκ ήταν αυτό το οποίο έκανε κυρίως με το θέμα της μιας εβδομάδας. Δηλαδή είπε στον Έλληνα Ναύαρχο και στον Τούρκο Αντιπτέραρχο, κοιτάξτε να δείτε, περιμένω απαντήσεις σε αυτά τα σημεία 1, 2, 3 μέχρι κάτω, τα οποία αυτή τη στιγμή θέλω απαντήσεις μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτά τα ζητήματα είναι τεχνικά και επειδή είναι και δύσκολα, ούτε λίγο ούτε πολύ ήθελα από ό,τι μου είπανε να διαπιστεύσει και μια ομάδα ανατοϊκών, η οποία να έμπαινε μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων για να αποκλιμακώσουν την κατάσταση. Πάνω σε αυτό το deconflicting που λένε. Mm-hmm. Αλλά όπως και να είναι τα πράγματα, Γιώργο, δεν πέρασε. Αντιδράσαμε. Τώρα από εκεί και πέρα προφανώς εμείς επικαλεστήκαμε συγκεκριμένους λόγους. Τώρα από την άλλη πλευρά, αν θες την εικόνα την οποία έχω από τη Συμμαχία, από 4 επιτροπές χωρών μελών της Συμμαχίας, υπάρχει μια δυσαρέσκεια για την ελληνική πλευρά, γιατί θα τα εκμεταλλεύει η Τουρκία και ο Τσαβούσοχλου, ο οποίος σήμερα το απόγευμα, δεν κάνω λάθος, κάτι 5 ώρα μίλησε με τον Στόλτεμπεργκ. Ναι. Και αύριο θα μιλήσει και ο κύριος Δένδιας, έχει προγραμματιστεί τηλεφωνικό ραντεβού. Να μιλήσει. Από εκεί και πέρα τώρα ο κύριος Δένδιας είπε κάτι άλλο σήμερα, το οποίο θεωρώ επίσης σημαντικό, ότι η Ελλάδα μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Mm-hmm. Σε περίπτωση κατά την οποία είναι, ας πούμε, κάθε χώρα από τις 193 έχει αυτό το δικαίωμα. Και σωστό είναι, αν βεβαίως αντιλαμβάνεται ότι απειλείται η κρατική και η εθνική της ασφάλεια. Mm-hmm. Αυτό τώρα
Αν και δεν είμαι αρνητικός σε τέτοιες προσφυγές, θα έλεγα αν σκεφτεί κανείς ότι τα προσφύγια Ελλάδα κατά της Τουρκίας, δεν θέλει ανάλυση τώρα εδώ, οποιοδήποτε καταλαβαίνει ότι οι Αμερικανοί θα τον μπλοκάρουν με βέτο. Οι Βρετανοί που είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ, εκείνοι και αυτοί οι σύμμαχοι των Τούρκων, θα τον μπλοκάρουν. Έρχονται και οι Ρώσοι που χώνονται τελευταία υπέρ των Τούρκων με όλες αυτές τις ιστορίες μας έχουν δημιουργήσει. Άρα η Ελλάδα θα μείνει με τη Γαλλία και ίσως και την αποχή της Κίνας. Άρα το να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ και να αντιμετωπίσουμε το ιδιαίτερα παράδοξο για μένα να έχουμε τρία βέτο από διαφορετικές δυνάμεις. Ναι. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι και ότι καλύτερο. Πάντως με τον τρόπο αυτό θα πέσουν και οι μάσκες, έτσι. Αυτό δεν είναι ένα αντεπιχείρημα. Δηλαδή ότι ο Τραμπ που θέλει να μιλάει για ίσες αποστάσεις, θα αναλάβει την ευθύνη αυτού του βέτο. Η Βρετανία θα αναλάβει την ευθύνη αυτού του βέτο. Η Κίνα θα αναλάβει την ευθύνη ότι ο εκπρόσωπός της στο Συμβούλιο Ασφαλείας εκείνη την ώρα θα πάει στην τουαλέτα. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα αυτή τη στιγμή θα αναλάβουμε την ευθύνη και σίγουρα δεν μπορεί μετά ο κύριος Τραμπ ή ο κύριος Ρίκερ ή ο κύριος Πομπέο να λέει ότι εμείς υποστηρίζουμε το διάλογο. Δηλαδή, πώς θα το πω, ούτε λίγο ούτε πολύ αυτοί θα διατηρήσουν μια απόσταση ότι δεν μπορεί χώρα μέλος του ΝΑΤΟ από άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να καταδικαστεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ύστερα κοιτούσα και τις χώρες, Γιώργο μου, οι οποίες είναι εκτός των μονίμων μελώντα ή εκτός Αμερικής, Αγγλίας, Γαλλίας, Κίνας και Ρωσίας. Είναι μια σειρά από χώρες, ας πούμε, της Ασίας, μεσανατολικές, είναι η Τινησία μέσα, δηλαδή χώρες οι οποίες η Τουρκία έχει προσβάσεις. Άρα θεωρώ ότι ας το έχουμε αυτό το χαρτί, δεν είμαι εναντίον προς Θεού, ας το έχουμε αυτό το χαρτί, αλλά ας κοιτάξουμε αυτή τη στιγμή πώς διαμορφωθεί η κατάσταση. Δεν είναι της ώρας, λέτε. Από τα Ηνωμένα Έθνη μην περιμένει κανείς κάτι το εντυπωσιακό, ξέρω εγώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο κύριος Ξέρετε Δένδιας, ποιο είναι το πρόβλημα όμως. Από τα Ηνωμένα Έθνη να μην περιμένει κανείς κάτι εντυπωσιακό. Το ΝΑΤΟ είναι στη λογική των ίσων αποστάσεων. Το Βερολίνο ακούει κυρώσεις κατά της Τουρκίας και χάνει το χρώμα του. Άρα, σωστό. Από πού έχουμε να περιμένουμε πια? Και αυτό που είπες τώρα για το Βερολίνο, δεν ξέρω, θα διάβασες, επειδή τα παρακολουθείς, το έχω πει ότι ο Τσελίκ, ο Μέρ Τσελίκ, ο γραμματέας, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ, είπε ας προσέξουν λέει, οι κυρώσεις και αυτά που λένε, ότι εμείς έχουμε το μεταναστευτικό. Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εκβιάζει με αυτό την Ευρώπη, έτσι, αν επιβάλλεται κυρώσεις στην Τουρκία. Ήθελα να πω το εξής, ότι με αυτή την περίπτωση είναι ένας ομός εκβιασμός, ώστε αν οι κυρώσεις είναι κυρώσεις που δαγκώνουν ή πονάνε ή δημιουργούν, είναι γερά χαστούκια στην Τουρκία. Κοίταξε, αν εμείς εδώ πέρα ανοίγουμε τη στρόφιγγα, περνάμε μέσα από την Ελλάδα ή θα προσπαθήσουν να περάσουν πάλι μέσα από την Ελλάδα και θα έχετε ασφαλείς εσείς το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι τόσο άθλια η τουρκική, θα λέει κανείς, κινητικότητα που παρουσιάζεται, η οποία είναι αυτή τη στιγμή εντυπωσιακών διαστάσεων. Το άλλο το οποίο θα είδες, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, με το Αζερμπαϊτζάν τι έγινε. Βέβαια. Πήγε να παραδώσει νέος πρέσβης μας στα διαπιστευτήριά του, το λέω για τους τηλεθεατές μας που δεν είναι υποχρεωμένοι να τα θυμούνται όλα, και του είπε ο πρόεδρος Αλίεφ, χωρίς να ρωτηθεί, ότι εμείς είμαστε αδερφικό έθνος με την Τουρκία και μην περιμένεις από μας βοήθεια. Αυτό είναι από τα πρωτοφανή. Δηλαδή πήγε ο κύριος Νίκος Πιπερίγκου, που τον ξέρω τον άνθρωπο, διπλωμάτης καριέρας κτλ. Πήγε στον Πακού να παρουσιάσει τα διαπιστευτήριά του και εμφανίζεται ο Ιχάν Αλίεφ από τις χειρότερες περιπτώσεις αυταρχικών ηγετών. Και λέει, αυτή πριν καλά ο άλλος του πει τι ακριβώς εκφράζει, λέει, θέλω να ξέρεις εκ των προτέρων για να είμαστε ξεκάθαροι ότι η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν είναι αδερφές χώρες, μάλιστα, αυτό ήταν γνωστό. Δεν έχονται αυτά όμως έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, στην προκειμένη περίπτωση να ξέρεις ότι εμείς σε όλα τα θέματα, λέει, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Μεσογείου, εγώ είδα το κείμενο της Αζέρικης Πρεσβείας, συμπεριλαμβανομένης και εμείς υποστηρίζουμε λέει, την Τουρκία, μάλιστα, και από εκεί και πέρα, λέει, μην περιμένετε υποστήριξη από εμάς σε κάτι τέτοιο, διότι εμείς θεωρούμε, λέει, ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αρμενία έχουν κάνει μια στρατιωτική συμμαχία και είναι αυτή τη στιγμή εναντίον του Αζερβαϊτζάν. Και εμείς, άρα είστε, λέει, εχθροί μας. Μα τα δεν έχονται στον πρέσβη. Ο πρέσβης εκφράζει 10 εκατομμύρια ψυχές Ελλήνων, ας πούμε, στο Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή, η συμπεριφορά του αήθης και δεν ξέρω, θα περίμενα από την ελληνική πλευρά, έστω και αν παίρνουμε αζέρικο φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο, να έστελνε κάποια νότα διαμαρτυρίας ή τουλάχιστον να καλούσε τον εδώ πρέσβη και να του πει τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να υποχωρήσει σε κάτι τέτοια ζητήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, για αυτό που είπε ότι υπήρξε η περίπτωση κάποιας γενοκτονίας, αναφέρθηκε σε 613 άτομα που στις 22 Φεβρουαρίου του 1992 τους εκτελέσαν οι Αρμένοι κτλ. Που είναι αλήθεια, η συγκεκριμένη γενοκτονία του Χολιτζάη, είναι αλήθεια, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να το πει και ο δικός μας, ότι κοίταξαν πόσοι Αρμένοι και πόσοι Κύπροι και πόσοι Έλληνες και Πόντιοι έχουν εξολοθρευτεί από την τουρκική λέλαπα, αν το πάρουμε έτσι. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτό που έγινε το 1992. Δηλαδή θα περίμενε αυτό, δεν ξέρω, πέρασε κάπως χαλαρά και χαίρομαι που το συζητάμε και το έθιξες, γιατί αυτά είναι σοβαρά θέματα. Εδώ δεν περνάει τίποτα χαλαρά, είναι γνωστό αυτό, το ξέρετε. Το ξέρω και το χαίρομαι, διότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να περνάνε αυτά. Δηλαδή είναι, και το τελευταίο
τελευταίο που θέλω να πω είναι και το γεγονός. Για να κλείσουμε με αυτό, αν θέλετε. Ναι. Είπα αυτά που είπε στην Σπάρτα, δηλαδή στη βάση των ειδικών δυνάμεων, ο ΑΚΑΡ, είπα ψημεί αυτό για την Κύπρο. Το οποίο επίση πάει να περάσει το έτσι. Τι είπε, ότι αυτή τη στιγμή είναι τάχα εκνευρισμένοι οι Αμερικανοί, γιατί, οι Τούρκοι με του Αμερικανού, για το θέμα το ότι άνοιξε η Κύπρο πλέον. Ας πούμε, στο θέμα των μη φωνικών όπλων, δηλαδή για ραντάρι, για ελικόπτερα, ναι, ας πούμε, έρευνας και διάσωσης, δηλαδή για μη φωνικά, ας το πω έτσι, όπλα, και είπα ψημεί 10 σημεία. Και λέει ψημεί ότι στην Αμόχωστο θα φτιάξουμε αεροναυτική βάση, ότι αυτή τη στιγμή είναι αεροπορική βάση και η οποία θα έχει F-16 και δεν θα έχει drones, ξέρω εγώ. Επίσης στην Κυβή θα έχουμε 3 βάσεις. Ότι να ξεχάσει, λέει, η Ελλάδα το εξής, αυτό το κομμάτι της Κύπρου. Μάλιστα. Και η Δυτική Κυβή είναι πλέον προωθημένα σημεία της γαλάζιας πατρίδας. Έβγαλε κάποιες ανακοινώσεις και το τέλος αφήνει και το γεγονός ότι έχουν ενεργοποιηθεί, λέει. Αυτό δεν μπορώ να το τσεκάρω. Είναι και λίγο δύσκολο το θέμα των S-400. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα αυτά, κύριε Δρούγο. Αυτά χρειάζεται να τα δούμε, γιατί είναι προφανώς θέματα και χαίρομαι που συχθήκαμε πέραν των άλλων το Αζερβαϊτζάν και την κατεχόμενη Κύπρο. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα αυτά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είστε καλά.